Να σας ευχαριστήσω που επισκεφτήκατε σήμερα το σύλλογό μας και για να συζητήσουμε το φλέγον θέμα, ειδικά που είναι τώρα της εποχής, για την παράλληλη στήριξη. Αυτό που θέλουμε εμείς για τα παιδιά είναι να είναι μέσα στα σχολεία, να υπάρχει σε όλα τα παιδιά παράλληλη στήριξη, και αυτό που είναι το φλέγον είναι η κοινωνικοποίηση των παιδιών. Δηλαδή, εμείς δεν θέλουμε ένα παιδί να μόρφωσε και τα γράμματα τόσο όσο να μπορέσει να κοινωνικοποιηθεί και να μπει μέσα στο σύνολο και να γνωρίσουν και οι άλλοι συμμαθητές και να αγκαλιάσουν αυτά τα παιδιά. Μέχρι τώρα δεν το έχουμε επιτύχει ούτε στο 80%. Άλλοτε, μέχρι σήμερα, η ιστορία έχει δείξει ότι είμαστε γύρω στο 10 με 15% και κάπου μέχρι το Πάσχα πιάνουμε το 80%. Και σκεφτείτε τα παιδιά που είχαν και δεν έχουν. Όση δουλειά έγινε, πάει πίσω. Πέρυσι, για πρώτη φορά, είχαμε το μεγαλύτερο ποσοστό από όλες τις χρονιές απορρόφησης σε παράλληλη στήριξη, αλλά και αυτό πάλι δεν λέει τίποτα. Θέλουν όλα τα παιδιά και θέλουμε να είναι μέσα στο σύνολο, θέλουμε την κοινωνικοποίηση των παιδιών και από τους συμμαθητές. Γιατί θα καλύπτουν τα κενά σταδιακά? Γιατί οι 100 που είναι αποκλειστικοί προσλαμβάνονται την πρώτη μέρα και προσλαμβάνονται τον Δεκέμβριο, τον Γενάρη? Αυτό το γιατί, πραγματικά η πρώτη δήλωση που είχε γίνει παλιότερα από προηγούμενη κυβέρνηση είπε με το χτύπημα του κουδουνιού. Αυτά είναι τακτικές που βολεύει τους πολιτικούς. Εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές και πονάει πολύ. Εμείς δεν κάνουμε πολιτική. Εμείς πασχίζουμε και αγωνιζόμαστε για τα παιδιά. Ακούγεται ότι θα υπάρξουν κάποιοι οι οποίοι θα προτιμήσουν και να μπορέσουν τα παιδιά τους να καλυφθούν την ιδιωτική, να έχουν κάποια ιδιωτική, να πληρώσουν από την τσέπη τους για να μπορέσουν τα παιδιά τους να συνεχίσουν στα σχολεία. Θα ισχύει αυτό? Καταρχήν, αυτό συμβαίνει και στο παρελθόν. Κάποιος στην απόγνωσή του, μην ξέροντας τι να κάνει, αναγκαστικά έχει και ιδιωτική, πληρώνει ανθρώπους για να στηρίξει το παιδί του. Συμβαίνει ήδη αυτό. Και θα αυξηθεί, βλέπετε, φέτος? Ακόμη είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε, αλλά το απεύχομαι. Το απεύχομαι. Υπάρχει κάποιο τρέχον αίτημα του συλλόγου, το οποίο άμα δημοσιευτεί ενδέχεται να βοηθήσει κάτι που να χρειάζεται σε υλικοτεχνική υποδομή ή σε κάτι άλλο? Καταρχήν, εμείς αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε στέγη για να κάνουμε τις όλες δραστηριότητες του συλλόγου. Εννοείται. Πάντα θα θέλουμε. Και καταρχήν δεν έχουμε κάτι. Ό,τι βλέπετε είναι αυτό το κτίριο εδώ. Δεν έχουμε ούτε γυμναστήριο, δεν έχουμε.